Και τώρα, και τώρα, επιστροφή στη μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Ράδιο 1 στους 88, η νούμερο 1 επιλογή σου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί, στο Ράδιο 1. Ο Παναγιώτης Κρητικός. Everybody get up. Σας είχα υποσχεθεί λίγο πριν να κλείσουμε την πρώτη ώρα ότι θα έχουμε μια επικοινωνία με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του σύλλογου mypevkos.com, οι οποίοι άνθρωποι στους πεύκους δραστηριοποιούνται για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που σε άλλες περιοχές και σε άλλες συνθήκες ίσως φαίνονται αυτονόητα, τελικά
στην Ελλάδα του 2013 των μνημονίων δυστυχώς δεν είναι. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη. Καλημέρα κύριε Κρητική. Πώς πάμε, πώς κάνει ζέστη στους πεύκους? Πρέπει να κάνει, ε. Σήμερα είναι αρκετή ζέστη εδώ πέρα. Μιλάμε για 36 με 37 βαθμούς και πάει. Λοιπόν, το Σάββατο, νομίζω, το Σάββατο που μας έρχεται, έχουμε μία εκδήλωση στους πεύκους και με αφορμή αυτή την εκδήλωση, συναυλία τέλος πάντων, την πούμε έτσι. Είπαμε να ψάξουμε λίγο παραπάνω, να δούμε τι είναι αυτό το mypevkos.com και διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, δόκιμος όρος, ένα σύλλογο ρεφενέ κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι καλό για τον τόπο του. Είναι αυτό το πράγμα επί της ουσίας? Θα συμφωνούσα έτσι κατά ένα μέρος, έχεις δίκιο. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, είμαστε όλοι επιχειρηματίες στους πεύκους. Το 90% των επιχειρηματιών των πευκών είναι λίνδιοι επιχειρηματίες, αλλά μεγαλώσαν στους πεύκους, έχουν στήσει από το μηδέν τις επιχειρήσεις τους. Και αυτό που κάναμε πολύ απλά, φίλε Παναγιώτη, και εύχομαι να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλους ανθρώπους, σε άλλες περιοχές και της Ρόδου και της χώρας μας. Πήραμε στα χέρια μας κάποια κατάσταση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμία αυτή τη στιγμή, κατανοούμε πλήρες την κατάσταση, την οικονομική κρίση, παρόλο που οι επιχειρηματίες εδώ όλοι πληρώνουν τους φόρους τους και σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, και αποφασίσαμε να προωθήσουμε λίγο την περιοχή μας προς τα έξω, με δικά μας έξοδα, οπότε όλοι συμβάλλουμε μαζί, μαζεύοντας ένα μικρό ποσό από τις επιχειρήσεις, να κρατήσουμε την περιοχή μας καθαρή. Έχουμε προσλάβει ήδη έναν άνθρωπο και καθαρίζει καθημερινά τους πεύκους 6 φορές την εβδομάδα επί 8 ώρου βάσος. Δεν υπάρχει δημοτική καθαριότητα δηλαδή? Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα δημοτική καθαριότητα και είμαστε σε άρση συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αρχές. Απλά επειδή αδυνατούν και αυτοί οι άνθρωποι λόγω ότι τα κονδύλια, ξέρετε, έχουν μειωθεί από μέρους τους. Εκεί πρέπει δυστυχώς τα δύσκολα να συμβάλλουμε και εμείς οι επιχειρήσεις. Σαν μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία που έχετε βάλει κοινόχρηστα κατά κάποιο τρόπο. Ας το πούμε έτσι, απλά έχουμε βάλει ένα κοινόχρηστο. Υπάρχει μια ομάδα 9 ατόμων που διαχειρίζονται την κατάσταση. Αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και τα ονόματα τους. Είναι ο Κώστας ο Μιγκός, ο Μαστός Σαβάκης, ο Φίλιππος, ο Κώστας ο Κελεπέρας, ο Μπάμπης ο Κελεπέρας, ο Παναγιώτης ο Κρητικός, ο Μένιος ο Κούρος, ο Κώστας ο Κελεπέρας και άλλα παιδιά από πίσω που ίσως δεν φαίνονται και βοηθάνε να πραγματοποιήσουμε. Νομίζω, ναι. Νομίζω πάντως ότι δεν μένετε μόνο στα κοινόχρηστα, προχωράτε και παραπέρα. Για παράδειγμα, έχουμε μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου και χαρακτήρα, θα την έλεγα, που είναι το Σάββατο, και φαντάζομαι ότι, και βλέπω μάλλον σε ένα δελτίο τύπου που έχετε εκδώσει εδώ πέρα, ότι υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, όπως εκτύπωση χαρτών, προσπάθεια προσέλκυσης, αν θέλετε διαφορετικά, αναβάθμισης του όποιου προϊόντος. Ναι. Αυτό το κάναμε προς ενημέρωση του φιλοξενούμενου τουρίστα μας, ο οποίος μας σέβεται και επιθυμεί να έρχεται στους Πεύκους τώρα πάρα πολλά χρόνια. Η Πεύκη είναι ένα family resort για τους ανθρώπους και το κοινό σου που ίσως δεν το γνωρίζει, διότι υπάρχουν και ροδίτες που δεν έχουν έρθει στους Πεύκους, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ο Παναγιώτη. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, να μαζέψουμε επιπλέον χρήματα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλα project που έρχονται και να είναι μια αρχή για μια σειρά εκδηλώσεων που θα γίνει και το 2014 με οργάνωση φεστιβάλ τριήμερων γεγονότων κλπ. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση, για να πω, θα έχουμε live show από χορευτικά, θα έχουμε κάποιο presentation, ο Θεός Διόνυσος του κρασιού, να είναι λίγο interactive με τον πελάτη, να καταλάβει ο πελάτης ότι δεν έρχεται απλά επειδή έχουμε έναν ήλιο και ένα θάλασσα. Είμαστε εδώ, δίπλα του, να του συμπαρασταθούμε και να τον κάνουμε να περάσει απλά μια όμορφη βραδιά. Έχεις, με τον καρόφωτο στους Πεύκους. Νομίζω πέφτει και, είναι και πανσέλινος. Είναι και πανσέλινος στην επόμενη, οπότε σχεδόν θα είμαστε full moon εκείνο το βράδυ. Αυτό ακριβώς πρόλαβε στην επόμενη μου ερώτηση, κάθετο τοποθέτηση, που ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, θα είναι και μια πρώτη γνωριμία, ας πούμε, με το υπόλοιπο κοινό που θα ήθελε να δει από κοντά, τέλος πάντων, κάποια πραγματάκια? Θα έχετε κάποια παρουσίαση ή απλώς θα μείνετε στο θέμα της συναυλίας και εκεί θα τελειώσει? Θα ενημερώσετε δηλαδή τον κόσμο γενικότερα? Όχι, θα ξεκινήσουμε ενημερώνοντας τον κόσμο και ευχαριστώντας και τον κόσμο που θα είναι εκεί, διότι βλέπουμε μια θετική εξέλιξη των πραγμάτων το τελευταίο διήμερο τουλάχιστον. Στο τρίμερο που ασχολούμαστε, ότι ο κόσμος το έχει δει θετικά και θα συμβάλλει στην προσπάθεια απλά με το να έρθει στο πάρτι μας, να περάσει ωραία, να δει τις εκδηλώσεις που θα κάνουμε, να δει τα live show και βάσει αυτού να βοηθήσει. Σε ποιο ακριβώς σημείο θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Θα γίνει στην κεντρική παραλία Λί,
στους Πεύκους και ναι. θα ξεκινήσουμε από τις 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου. Από νωρίς και θα μείνουμε μέχρι αργά. Μάλιστα. Έχετε κάνει κάποια επαφή με άλλους αντίστοιχους ή υπάρχουν κάποιοι αντίστοιχοι σύλλογοι, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα? Έχετε κάποια επαφή, ας πούμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει παραπέρα, πώς μπορεί να συμβάλλει ο καθένας, τέλος πάντων, σε αυτό το πανικό που έχει πέσει με την κρίση και ο καθένας προσπαθεί να κάνει κάτι? Νομίζω είναι απλά τα πράγματα, φίλε Παναγιώτη. Ο κόσμος τα βλέπει πολύ δύσκολα και περίπλοκα. Το μόνο που έχουν να κάνουν όλοι είναι αυτό που ξεκινήσαμε πέρυσι το χειμώνα, το Μάρτιο, το 12. Να καθίσουμε και να πούμε τα κοινά μας προβλήματα, διότι παρόλο που υπάρχει ο ανταγωνισμός μεταξύ μας, υπάρχουν κοινά προβλήματα που μας μαστίζουν όλους. Παραδείγματος χάρη, το γενικό θέμα που είναι σημαντικό είναι το να είναι καθαρός ο τόπος μας. Δηλαδή πρέπει να μάθουν οι επιχειρηματίες, αντί να τσακώνονται και να βγάζουν ένα στομάτι αλλού, να συνεργαστούν, διότι παρόλο τον ανταγωνισμό υπάρχουν και κοινά σημεία που πρέπει να δούμε όλοι μαζί. Να καθίσουν, να μιλήσουν. Ταυτονόητα δηλαδή. Ταυτονόητα όμως που. Τελικά δεν είναι τόσο αυτονόητα. Αλλά είναι απλά και γίνονται. Δηλαδή, να πάμε, μεγάλη κουβέντα βέβαια, να πάμε στη ρίση του Κέννεντι που είπε ότι μην βλέπεις τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, δες τι μπορείς να κάνεις και εσύ για την πάρτη της, για τη δικιά σου χώρα. Δηλαδή, να βάλει ο καθένας το χεράκι του και να μην τα περιμένουμε όλα από την κυβέρνηση. Μπορεί, δεν μπορεί, δεν έχει σημασία. Ή από τους Δήμους, τέλος πάντων. Βεβαίως. Και επειδή ανέφερες αυτό, θα αναφέρω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εμείς κάνουμε ένα διαφορετικό πάρτι. Δεν έχουμε βέβαια τα μεγάλα ονόματα, διότι αυτή τη στιγμή αδυνατούμε βέβαια να καλέσουμε τον οποιονδήποτε μεγάλο, τέλος πάντων, very famous actors κλπ. Να παρασύσει την εκδήλωση. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν, να έρθουν να περάσουν καλά. Ναι, δεν έχουμε το μεγάλο όνομα να δούμε, αλλά καμιά φορά... σκοπός που το κάνουμε είναι έτσι για καλούς. Πολλές φορές, μάλλον όχι καμιά φορά, το κέφι δεν συμπαθίζει και με το όνομα. Έτσι μπορείς να κάνεις κέφι και με μικρότερα ονόματα, αρχίζει να υπάρχει διάθεση και καλή παρέα, μπράβο. Διάθεση να πιούμε, να διασκεδάσουμε με όλη την ασφάλεια. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και εύχομαι να κάνετε και άλλες δραστηριότητες και να μην μείνετε μόνο στις εκδηλώσεις. Να ευχαριστήσω καταρχήν και το σταθμό σας και εσένα προσωπικά, Παναγιώτη μου, για την όλη σας βοήθεια και τη συμπαράσταση, και εύχομαι να σας δούμε όλους εκεί πέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από το mypevkos.com. Μια καλή κίνηση. Ελπίζω να δούμε και άλλες παρόμοιες τέτοιες κινήσεις. Και ελπίζω ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του τόπου μας. Να περιμένουμε κάποια πράγματα από την κυβέρνηση, από τους κυβερνώντες, από τους δήμους, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνεστε και είναι έτσι κοινό μυστικό, κάπου ενδόμηχα μέσα μας δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα. Καλό είναι να προσπαθήσουμε και μόνοι μας. Πάμε να ακούσουμε το Power Play του Radio 1 για αυτή την εβδομάδα. Επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Και τώρα, και τώρα το Power Play της εβδομάδας στο Radio 1. Μια προσφορά. The Frog and Crown Village Pub.